Καλημέρα, πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό. Σ' αγαπώ, γεια. Γυναίκες, δεν το κλείνουν το τηλέφωνο ποτέ. Κάτσε, τώρα δεν πάει καλά, γιατί περίμενε. Βλέπω, μιλάς με την Άνση, είσαι πρωί-πρωί στο αεροδρόμιο. κάτι έχει αλλάξει. Είμαι φεύγω για Λονδίνο, όλα καλά. Υπήρξε μια παρεξήγηση και υπήρξε χωρισμός. Πριν λίγες μέρες. Σου λέει τώρα ο κόσμος αυτός, σίγουρα μας τρολάρει. Λέει ότι παντρεύεται, άντε ξέρω εγώ, δεν το πιστέψανε πολύ. Μετά αραβωνιάστηκε. Χαίρομαι πολύ που δεν το πιστέψανε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μετά. Γιατί τους αποδεικνύω, συνέχισε, ναι. Βγαίνει, λες ότι ακυρώνει το αραβώνας. Α, ακυρώθηκε ο αραβώνας. Τώρα ξανά πάλι ο αραβώνας. Ωραία. Δηλαδή έχεις μπερδέψει. Όταν υπάρχει αγάπη μου έρωτας, αυτά δεν κάνουμε. Αυτά δεν κάνει ο έρωτας. Το ότι χωρίσαμε και τώρα πάω να αραβωνιαστώ σήμερα και όλο αυτό άλλαξε, αλλάζει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει έρωτας. Και επίσης θα βάλω τα γυαλιά που τα φοράω, θα τα βγάλω και θα τα βάλω σε όλους, γιατί λέγανε για μια fake σχέση. Θα έβρισκα μια κοπέλα εδώ από την Ελλάδα και θα με κυνηγάγατε παντού που είμαι, τι κάνουμε, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα. Φοβάσαι, μην ξαναγίνει όμως όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, έγινε μια φορά αυτό το κομμάτι της ζήλιας από τη μεριά της Νάνσης. Μην ξαναβγεί όλο αυτό στην επιφάνεια μετά από λίγο. Βέβαια. Το φοβάμαι και είμαι ειλικρινής και της το είπα. Της είπα ότι αν διανοηθείς να ξανασυμπεριφερθείς με αυτόν τον τρόπο, αντιθέτως θα πρέπει να θαυμάζεις τον άντρα σου που έχει κοιλιακούς, που γυμνάζεται, που έχει αυτή τη ζωή, τη fitness ζωή. Ο κόσμος κατά καιρούς έχει κάνει λόγο για τις σεξουαλικές σου προτιμήσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ αστείο και χάνουμε χρόνο αυτή τη στιγμή να συζητάμε αν κάποιος είναι straight, gay ή bisexual. Είναι γελίο. Εγώ χαίρομαι όμως που έχω βγάλει αυτή την εικόνα στον κόσμο, γιατί ό,τι θέλω, τους το πουλάω πάρα πολύ ωραία και το τρώνε τέλεια, έχω να σου πω. Survival All Star, πού θα ξεκινήσει? Νομίζω ότι θέλω πάρα πολύ να πάω, όχι απλά θέλω να πάω, θέλω πάρα πολύ. Σίγουρα είμαι ένας πολύ καλός reality παίκτης, αλλά σίγουρα απέδειξα αγωνιστικά ότι μπορώ να κερδίσω ακόμα και τον νικητή που κέρδισε στο Survivor. Άρα εσύ μου λες ονόματα, Σάκη, Βασάλο, τι μου είπες, είναι βούτυρο στο ψωμάκι μου αυτή, γιατί θα τους πιω στο ποτηράκι και θα τους γλεντήσω όπως γλεντέει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ.